Και νομίζω ότι όταν κλειδώνει το δικό σας το όνομα, όλοι με πάρα πολύ αγάπη, τα δικά σας ονόματα, με πολύ αγάπη σας αντιμετώπισαν και θέλω να σας πω πραγματικά, παιδιά, είσαστε καταπληκτικοί. Το λέω αλήθεια, εσύ είσαι η ήρεμη δύναμη, δεν λες πολλά, παίζεις με τα μάτια σου και αυτά, και εσύ είσαι, νομίζω ότι είναι η ωραία τηλεοπτική σου στιγμή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν πειράζει, αυτό, το καταλαβαίνω εγώ. Στο λέω λοιπόν, είναι η ερώτηση του τηλεοπτική στιγμή. Είναι δίπλα μου γι' αυτό. Ναι. Και μετά από αυτό που σου λέω λοιπόν, θέλω να σου πω ότι δείχνει ένα πολύ ωραίο αυτό, ούτε αστεία υπερβολικά, ούτε τόσο όσο. Είσαστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πολύ, δηλαδή. Ναι, και εσεί καλή είστε. Μάλιστα. Είπαμε ότι το είπα καταπληκτική. Καταπληκτική. Εντάξει. Το καταπληκτική, πώ βγαίνει με ένα σίγμα μπροστά, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, σκαταπληκτική, όχι. Ήσασταν, το σε κόλλησε. Ήσασταν σκαταπληκτική. Δεν θα το πει ποτέ τώρα. Θα το πω. Ήσασταν καταπληκτική. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Πραγματικά πάρα πολύ. Εσείς, πείτε μου τώρα, αλήθεια, ναι. Τι παίρνετε, τι αντιδράσεις. Κοίτα, εμείς, θες να σου πω εξ αρχής πως έγινε. Ναι. Γιατί εμείς σκέψου... Όχι, εξ αρχής, τώρα τι μας νοιάζεις, αφού έγινε. Στην αρχή, θα μιλήσω για μένα. Στην αρχή είχα πολύ άγχος, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εγώ πρώτη φορά θα πήγαινα σε ένα τόσο μεγάλο σόου. Και είναι και παγκόσμιο σοου, οπότε το παρακολουθούσα και στο εξωτερικό, ειδικά στην Αγγλία, που είναι και ο Σάιμον, αυτός που το έχει, μου φαίνεται, που έχει το σοου, την παραγωγή. Είχα αγχωθεί γιατί λέω, ξέρεις, τώρα πώς θα είναι, τι πρέπει να κάνουμε, να στηθούμε, να δω πώς θα ακούμε, γιατί είχαμε επιστροφή να ακούμε εσάς, μας είχαν πει ότι θα πρέπει να σχολιάζουμε λίγο πάνω σας. Ναι, με ακούγατε καλά από ότι... Εσένα σας ακούγα μια χαλά, γιατί ροχάλιζες. Πρώτα να πούμε στον κόσμο. Να πούμε στον κόσμο ότι επειδή ήταν πολύ κουραστικό, θες να το πούμε αυτό ή όχι. Δεν με πειράζει καθόλου, μπορείτε να πεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει μια σκηνή λοιπόν, υπάρχει μια σκηνή που με έχει πιάσει νευρικό γύρω. Θα τη δείτε στα επόμενα επεισόδια. Λογικά θα τα δείτε στα επόμενα επεισόδια. Που είμαι με το Σταύρο πάνω στη σκηνή, είναι η ώρα 3:30 το πρωί. Γιατί απαιτούσε πάρα πολλές ώρες το σοου και σε ένα σημείο κάνει μια κριτική η Έλενα Χριστοπούλου, η οποία η Έλενα με το δικό της ύφος το σκληρό, εμείς έχουμε επιστροφή τους κριτές και εκείνη την ώρα που λέει η Έλενα και μιλάει σε κάποιον και είμαστε πάνω γιατί πρέπει να είναι ημιτελικός, δηλαδή ήταν πολύ, πολύ σημαντικό το σημείο, την ώρα που, Έλενα, που θέλει η Έλενα να κρίνει και λέει κοίτα να δεις, πιστεύω ότι ήσουν καλός, καλή εδώ, αυτό ακούω στο άλλο, στο αυτή, ακούω. Ήταν βαθύ. Είχε πάει βαθιά. Και όπως καταλαβαίνετε, ακούς μια κριτική, είναι πολύ σημαντική στιγμή για το διαγωνιζόμενο και ακούς κάποιον ο οποίος κοιμάται. Γιατί κοιμόταν. Κοιμότανε 5 λεπτά. Έριχνε κάποια 5 λεπτά, όποτε έβρισκε χρόνο 5 λεπτά. Έτσι όμως δεν. Έτσι, ναι. Αν δεν είχε και έκανε και αυτό. Έκανε και με το στυλό, ναι. Κάνει αυτό με το στυλό και σε μπερδεύει. Νομίζεις ότι... Ήχο, αυτό δεν ναι, θα το καταλάβαινε. Και είναι εκπαιδευμένος. Κάνει ότι σημειώνει και κοιμάται. Γρηγόρη. Στην αρχή δεν τον καταλάβαινα. Ήρθαμε. Ναι. Εδώ δεν είναι. Μα ακούγεται, σε όλο το σοου ακούγεται. Γρηγόρη, κάμερα. Έχω πιάσει την κλίση της κάμερας ότι εδώ δεν πιάνουν τα μάτια. Εδώ. Και είμαι έτσι. Και λέω θα κάνεις μόνο το χέρι σου, κουνάς. Και κάνω αυτό. Κάνει ό,τι γράφει, το κοιμάται. Φίλε, έχω κινηθεί έτσι και 12 λεπτά και δεν καταλάβατε τίποτα. Ναι, τίποτα, ναι. Δεν κατάλαβε κανένας. Νομίζεις. Νομίζω. Ακούγαμε. Εντάξει, ήταν μια στιγμή ταλαιπωρίας σε αυτό το σοου. Ναι, εντάξει. Κατά τα άλλα όμως, θέλω να σας πω ότι έχω περάσει συγκλονιστικά. Περάσαμε κι εμείς πολύ. Και επειδή το λέω αυτό, επειδή ξεκίνησε το Ελλάδα έχει ταλέντο και ξεκίνησε και είμαστε έτοιμοι πραγματικά να δείξουμε τι συμβαίνει παρακάτω και τι συμβαίνει και στους ημιτελικούς και ακόμη δεν έχετε δει τίποτα. Είναι η αρχή. Να σας πω ότι στο εξωτερικό ότι όλη αυτή η ιστορία και η φάση γίνεται σε 4 επεισόδια, 5. Εμείς έχουμε περισσότερα επεισόδια και έρχονται πολύ δυνατές περιπτώσεις. Κάποιοι βέβαια λένε πόσα είναι τα ταλέντα, αν η Ελλάδα έχει μεγάλα ταλέντα, τι συμβαίνει με τα ταλέντα. Καταρχάς, πλέον είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό. Έτσι. Μπορεί ο καθένας, εγώ, εσύ, να πάμε, αν μάθουμε ότι κάνει η Γαλλία France Got Talent, να πάμε εκεί πέρα. Έτσι. Αυτό είναι, μπορεί να πάει ο καθένας. Οπότε έρχονται και παιδιά και έρχονται και άνθρωποι. Μα από ό,τι ξέρω φέτος ή πέρυσι, ο νικητής του Βρετανικού ήταν Πολωνός. Ναι, αν θυμάμαι καλά. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά. Και έχει πολύ ταλαιπωρία από πίσω αυτό το σοου. Πολύ κούραση. Που δεν μπορεί να φανεί μπροστά. Δεν ξέρω να καταλαβαίνω. Εμείς, όταν μπήκαμε στην αρχή, στην παραγωγή, μου λένε ότι, ξέρεις, μου λέει το σοου δεν είναι σαν τα άλλα σοου, ας πούμε,
Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι σαν κάποιο τραγουδιστικό σοου που έρχεται, βγαίνει ο άλλος, τραγουδάει, φεύγει, πάμε στον επόμενο. Εμείς, για να καταλάβει και ο κόσμος, ο κάθε ένας, επειδή κάνει κάτι ιδιαίτερο, στείνεται η σκηνή, ξεστείνεται, ξαναστείνεται. Οπότε απαιτεί πάρα πολύ ώρα, πολύ ορθοστασία. Τελειώναμε 4 ώρα το πρωί. Ποια ήταν η πιο σοκαριστική στιγμή σας στο σοου? Καθηλωτική. Νομίζω ότι έπαιξε για μένα. Ήταν στο πρώτο επεισόδιο που συγκινήθηκα πάρα πολύ με τον Νίκο το Μάγο. Μάλιστα. Ναι. Έρχονται και άλλες τέτοιες στιγμές. Ναι, έρχονται και άλλες. Αλλά αυτή εμένα προσωπικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Δηλαδή, λέω, ξέρεις, βλέπεις τέτοια σκηνικά και λες, αδελφέ, στον εαυτό μου μιλώντας, είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Μην γκρινιάζεις. Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο έξω, είσαι μια χαρά. Αυτό ισχύει, αλλά άμα κάτσουμε και αναλογιστούμε γενικότερα τι έχουμε δει, είναι πάρα πολλά. Είδαμε περίπου 230 με 240 acts. Οπότε φαντάζομαι τώρα τι συνδυασμό έχει γίνει, φοβερός. Γίνει και κάποια που θα παίξουν πιο γρήγορα, κάποια πιο αργά. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν. Πολύ. Και με την Κριτική Επιτροπή τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ναι, μια χαρά. Και είχε αρκετή τρέλα. Είναι καλά παιδιά, όλοι στην Κριτική Επιτροπή. Πολύ. Πολύ καλά παιδιά. Πολύ. Και πολύ ευγενικοί. Εμένα μου κάναν τρομερά καλή εντύπωση. Γιατί και εδώ, στο σοου, 2 χρόνια, δεν σου κρύβω ότι συνάντησα πάρα πολύ κόσμο. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία, ας πούμε, στις μύγες ή δίναν περισσότερο σημασία σε σένα, αλλά και η Έλενα, και καλά την Κρυσταλία την ήξερα από το ΜΑΝΤ, αλλά και η Έλενα και ο Τάκης να κάτσουν, να σε συζητήσουν, να σου μιλήσουν, να σε γνωρίσουν. Εγώ θέλω να πω επάνω σε αυτό, ναι, για τη συγκεκριμένη Κριτική Επιτροπή, το ότι όλοι προσπαθούσαν με τις δικές τους εμπειρίες, με τα δικά τους βιώματα, να δώσουν σε κάθε διαγωνιζόμενο κάτι, ό,τι ξέρουν, με πολύ αγάπη, για να πάει παρακάτω αυτό που θέλει να κάνει. Αν κάτι έχει και αυτό με συγκινούσε, αλήθεια. Αν κάτι έχει αυτό το σοου, έχει μόνο αγάπη. Και το λέω πολύ σοβαρά, αγάπη. Ούτε σκληρότητα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όχι, έχει μόνο αγάπη καθόλου από όλους μας. Με αγάπη έτσι μπορέσαμε να αγκαλιάσουμε όλο τον κόσμο. Αλλά βέβαια το λέω και θα το ξαναλέω συνεχώς, ότι κάποιοι δεν ήταν έτοιμοι να ακούσουν το όχι. Ναι. Και αυτό με στεναχωρεί, γιατί στη ζωή πρέπει να είσαι έτοιμος, ειδικά όταν πηγαίνεις σε ένα τηλεοπτικό σοου, να ακούσεις το όχι. Δεν σημαίνει ότι το όχι μπορεί να σου σταματήσει την καριέρα, το ξαναλέω αυτό. Καμία σχέση. Αλλά για εκείνη τη φάση, για εκείνη τη στιγμή, κάποιοι άνθρωποι δεν θεώρησαν ότι ήσουν έτοιμος για να συνεχίσεις. Δεν έγινε και κάτι. Πάρουν και κακές μέρες. Ακριβώς. Δεν έγινε και κάτι. Λοιπόν, θα παίξουμε το ναι, μ' ακούτε. Ναι, μ' ακούτε. Εντάξει.